Έρχομαι σε εσάς, κύριε Λέκα, και θα ήθελα καταρχήν να μου δώσετε μία πρώτη εικόνα. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Μπαίνουμε σε λίγο καιρό επίσημα και στο καλοκαίρι. Θα ήταν ατόπιμα να μην σας ρωτήσω και για το πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα με την αφρικανική σκόνη, αλλά θα το αφήσω λίγο πιο μετά για να μην ξεφύγουμε από το θέμα. Τα βροχομετρικά δεδομένα της Κρήτης, τον χειμώνα που μας άφησε, είναι δεδομένα που έθεσαν τη βάση για να μιλάμε σήμερα για το πρόβλημα της λειψιδρίας, να υποθέσω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για το θέμα της λειψιδρίας. Η λειψιδρία σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε μάθει να τη συνδυάζουμε με περιόδους και ανομβρίας. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως, με την εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησης, θα έλεγα ότι ακόμη και σε χρόνια τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα άνομβρα χρόνια, φτάνουμε πάντα στην καλοκαιρινή περίοδο ή με τη λήξη της να αντιμετωπίζουμε προβλήματα λειψιδρίας. Mm-hmm. Όλο αυτό μου δίνει μια αίσθηση ότι κάπου δεν γίνεται κάτι σωστά. Δηλαδή, καταρχήν όσο μιλάτε, κύριε Λέκα, να πούμε στους τηλεθεατές ότι βλέπουν εικόνες από το φράγμα του Βαρσαμιώτη στα Χανιά. Ναι. Δεν γνωρίζω ακριβώς και την αστοχία του φράγματος και δεν γνωρίζω και mm-hmm. σε τι ποσότητα μπορεί να συγκρατήσει με τον τρόπο που λειτουργεί. Σαφώς οι άνθρωποι εκεί τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Εγώ αυτό που ασχολούμαι κατά βάση, γιατί εντάξει, ακούω την όλη κουβέντα που γίνεται και όχι στο συγκεκριμένο πάνελ και αλλού, πολλές φορές λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Και ποιος είναι ο ξενοδόχος εμπροκειμένου? Είναι η φύση. Η φύση που είναι ο μοναδικός πάροχος που μας δίνει αυτό το χρυσό, θα λέγαμε, το χρυσό του νερού. Και πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία στα ατμοσφαιρικά δρόμενα τα οποία μας δίνουν αυτές τις ποσότητες του νερού, παρά κάνουμε μια διανομή κατά το αυτό που μας παρέχεται, το διαμοιράζουμε. Τα προβλήματα προκύπτουν κατά βάση από τα έτη της ανομβρίας. Και τα έτη της ανομβρίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή τα χειρότερα. Είμαστε σε μία περίοδο, με βάση αυτά που έχουμε mm-hmm. κάνει μελέτες, έχουμε δει κατά το παρελθόν, όπου υπάρχουν έτη τα οποία θα είναι και συνεχόμενα. Στην πορεία θα σας δείξω και κάποια μελέτη την οποία είχα κάνει και εγώ, στην οποία περίοδο αυτή των άνομβρων ετών θα μεσολαβούν ελάχιστα έτη τα οποία θα είναι έτη τα οποία θα είναι πραγματικά με καλά βροχομετρικά. Μάλιστα. Στην περίοδο των άνομβρων, εάν είναι και συνεχόμενα, τι θα γίνει? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Κύριε Λέκα, για να βοηθήσω στη συζήτηση, να δούμε τον πρώτο πίνακα που μας έχετε παραχωρήσει. Να μας πείτε τι ακριβώς βλέπουμε σε αυτόν τον πίνακα. Είναι το ετήσιο υδατικό κατακρύμνισμα Σεπτέμβριο-Αύγουστο στην Κρήτη, και λέτε συγκεκριμένα ότι δεν περιλαμβάνεται το σύνολο του χιονιού, σωστά? Ακριβώς. Δεν μπορεί να μετρηθεί κατά βάση, αν και τροφοδοτεί τον υπόγειο υδροφορέα. Εδώ μέσα σε αυτή τη διάταξη τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η Κρήτη μας πραγματικά έχει ένα πάροχο νερού, ο οποίος το δίνει πλουσιοπάροχα. Φανταστείτε ότι οι μέσοι όροι που προδιαγράφονται στο νησί μας δίνουν 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τα βροχομετρικά. Mm-hmm. Προφανώς η κατανομή, την αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τελείως διαφορετική της δυτικής Κρήτης, όπου έχει σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα από αυτής της ανατολικής, ενώ οι ενδιάμεσοι νομοί έχουν και αυτοί ικανές ποσότητες, αν και λιγότερες της δυτικής Κρήτης. Από αυτά τα 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που πέφτουν πάνω στο νησί, προφανώς γύρω στο 50 με 60% είναι εκείνο το οποίο εκ των πραγμάτων θα κάνει απορροή στη θάλασσα. Και μας μένει το υπόλοιπο 40%. Εάν λοιπόν από αυτό το ποσό που απομένει θεωρήσουμε ότι οι μέσες καταναλώσεις της Κρήτης, κατά βάση με μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και από αρκετούς φορείς και από το Πολυτεχνείο, από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι περίπου στα 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, οι μελέτες είναι και λίγο παρελθοντικές. 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού είναι εκείνα τα οποία χρειάζεται το νησί σε ετήσια βάση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι μένουν τα 2 δισεκατομμύρια στο νησί και τα 500 είναι προς χρήση, σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να ξεμείνουμε ποτέ από νερό,
έστω και αν είχαμε άνομ βραέτη. Παρ' όλα αυτά, το νερό γίνεται μια τεράστια σπατάλη. Δεν μπορώ να καταλάβω πού, πώς, γιατί. Με αποτέλεσμα η κάθε χρονιά να προσμένει στα βροχομετρικά της περίοδου για να πει ότι θα σώσει μια κατάσταση. Λέτε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Λέκα, γιατί σε όλη την συζήτηση που έχουμε κάνει από την αρχή δεν έχουμε βάλει αυτό το κομμάτι της κατασπατάλης, ότι δηλαδή μερίδιο ευθύνη σε αυτήν την κατάσταση με το φαινόμενο της ανομβρίας ή της λειψιδρίας έχουμε και εμείς οι πολίτες στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το προσωπικό μας νερό, το νερό του σπιτιού μας. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και στον επαγγελματικό χώρο, δηλαδή τα ξενοδοχεία, οι πολίτες, και βέβαια ο μεγαλύτερος, θα λέγαμε, καταναλωτής, κακά τα ψέματα, στο 80 και πάνω της 100 είναι ο αγροτικός τομέας. Πρωτογενής τομέας. Εκεί, ακριβώς, ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν ξέρω και κατά πόσο θα είχε την ανάγκη χρήσης αυτού του νερού, εάν δεν το είχε διαθέσιμο. Δηλαδή, αφού είναι διαθέσιμο και αφού εξασφαλίζουμε πόρους για νερού, θεωρώ ότι ο κριτικός γενικά παίρνει την αίσθηση ότι με όλα αυτά τα έργα, με όλα αυτά που κάνουμε, θα έχουμε πάντα νερό. Κύριε Λέκα, δεν τη φύση. Αν σας, επειδή από τα στοιχεία που βλέπουμε και αυτό το αντιλαμβανόμαστε και εμείς, η Δυτική Κρήτη, τα Χανιά και το Ρέθυμνο είναι οι περιοχές που δέχονται τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού, αυτό αποτυπώνεται και ετησίως και με βάση τους αριθμούς. Αν σας ζητούσα να μου πείτε 5 περιοχές της Κρήτης που το φετινό χειμώνα έβρεξε περισσότερο, ποιες είναι αυτές? Είναι ήθιστε να είναι οι περιοχές εδώ σε μας στα Σκύφου, δηλαδή όπως ανεβαίνουμε στα Λευκά Όρη για την πρόσβαση προς τα Σφακιά, εκεί έχουμε τα υψηλότερα βροχομετρικά. Αυτό είναι κάτι που έχει καταγραφεί και από παρελθοντικούς χρόνους. Είναι η Ασίγωνιά, μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει ιδιαίτερα έντονο το υδατικό δυναμικό, αρκεί να σας πω ότι εφέτος, μόνο εφέτος, που πραγματικά η Ανατολική Κρήτη στενάζει βροχομετρικά, στην περιοχή τα Σκύφου είχαμε 1.700 περίπου χιλιοστά βροχής και 1.500 περίπου στην περιοχή της Ασίγωνιάς. Mm-hmm. Αντίστοιχα, πολύ καλά βροχομετρικά είχαμε και στο Ρέθυμνο, όπου είχαμε 890 χιλιοστά περίπου στους ποταμούς Ρεθύμνου. Αυτό αποτυπώνεται και στο φράγμα. Ακριβώς, αυτό αποδίδεται λόγω των καλών βροχομετρικών της ευρύτερης περιοχής και της άριστης συγκέντρωσης των υδάτων. Και νομίζω ότι το φράγμα αυτό έγινε σωστά, πολύ μελετημένα, με τον τρόπο τον οποίο κατασκευάστηκε. Άρα λοιπόν εκεί είχαμε μεγάλες ποσότητες. Και βέβαια στη συνέχεια άλλες περιοχές των Χανίων πραγματικά έχουν και αυτές πάρα πολλά ύψη βροχής ακόμα, δηλαδή και η Σαμαριά και ο Σέμπρονας είναι περιοχές υψηλών βροχομετρικών. Αλλά φεύγοντας τώρα προς τα ανατολικά, όπως σας είπα, είναι οι ποταμοί, είναι τα Νόγια, τα οποία και αυτά έχουν σημαντικές ποσότητες βροχομετρικών. Είναι ακόμα και το Σπύλι, δηλαδή η Νότια Λεκάνη, το Αγίου Βασιλείου, και αυτή συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Και περνώντας τώρα προς την περιοχή του Ηρακλείου, έχουμε την Αγία Βαρβάρα, η οποία φέτος, από ό,τι είδα, έφτασε περίπου τα 500 χιλιοστά ύψος βροχής. Και λέω βέβαια περιοχές της ενδοχώρας και δι ορεινές περιοχές, γιατί σε αυτές τις περιοχές, όσο και αν μας φαίνεται ότι το νερό φεύγει, δεν είναι εύκολο, φυλακίζεται, δηλαδή κάπου εγκλωβίζεται, και όταν εγκλωβίζεται αυτό το νερό, καταραίει στον υπόγειο υδροφορέα και τον εμπλουτίζει ώστε να τρέχουν και τα ποτάμια κτλ. Και ανατολικότερα είναι το οροπέδιο Λασιθίου, είναι η σημαντικότερη, θα λέγαμε, περιοχή υψηλών βροχομετρικών και συγκεντρώνει καλά ύψη. Βέβαια φέτος έχει φτάσει περίπου στα 740 χιλιοστά ύψος βροχής, ενώ άλλες περιοχές του Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου δεν μπορούν να υπερβούν τα 200 και 300 χιλιοστά. Τώρα πάμε να δούμε τον άλλο πίνακα που είναι η δική σας μελέτη, είναι ο μετεωρολογικός σταθμός της Σούδα στο αεροδρόμιο των Χανίων. Όπου είχαμε στοιχεία τα οποία είναι ελεγμένα τα στοιχεία, γιατί ξέρετε αυτά που διαβάζουμε πολλές φορές από μετεωρολογικούς σταθμούς, όπως τώρα βλέπετε και αυτή την ιστορία με τις θερμοκρασίες, δεν είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να θεωρηθούν φερέγγια. Οι σταθμοί πρέπει να γίνει ένας έλεγχος
πιστότητας των μετρήσεων για να είναι απόλυτα ακριβή. Εδώ σας δίνω μία εικόνα των μετρήσεων εκείνων των οποίων υπάρχουν επίσημα και κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει για όλη την Κρήτη από το 1960 μέχρι και το 2018. Αν δει τον πίνακα αυτό εξ ολοκλήρου κάποιος, βλέπει το μέσο όρο του νομού των Χανίων που είναι στα 630 χιλιοστά, τώρα έχει πέσει στα 622, αλλά είναι 630 χιλιοστά ο μέσος όρος. Και τι βλέπουμε, με την πράσινη απόχρωση είναι τα έτη εκείνα τα οποία έχουν υψηλότερα του μέσου όρου, ενώ τα κίτρινα είναι αυτά που είναι χαμηλότερα του μέσου όρου. Με μία απλή ματιά βλέπει κανείς την εναλλαγή σε αυτές τις μπάρες όπου έχουμε έτη καλών βροχομετρικών και έτη λιγότερων βροχομετρικών. Πηγαίνοντας στην κυκλική αναδιάταξη, δηλαδή αυτό που το βλέπουμε τώρα τελευταία και λέμε αυτό το φαινόμενο είχε να συμβεί 500 χρόνια, 200 χρόνια, 100 χρόνια, είναι μία κυκλική αναδιάταξη, δηλαδή πότε περιμένουμε επανεμφάνιση κάποιων φαινομένων. Εάν λοιπόν το κάνουμε αυτό, επιτρέψτε μου να δούμε την επόμενη διαφάνεια, την οποία σας έχω στείλει, θα δούμε ότι υπάρχει, βγαίνει με τα λίγα αυτά στοιχεία ένας κύκλος από 25 ετίες. Δηλαδή θα δούμε από το 60 μέχρι το 85 ότι έχουμε πολλά βροχομετρικά έτη πολλών υψηλών βροχομετρικών. Δεν έχει μπει όμως ο πίνακας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τώρα μπήκε. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν έτη με υψηλά βροχομετρικά και μόλις 7 έτη τα οποία είχαν ελάχιστα βροχομετρικά. Ο επόμενος κύκλος όμως είναι ακριβώς αντίθετος. Έχουμε μόλις 5 έτη υψηλών βροχομετρικών, δηλαδή υψηλότερων του μέσου όρου, και όλα τα υπόλοιπα 20 έτη είναι χαμηλότερα και μάλιστα διαδοχικά και σε μεγάλες περιόδους. Κύριε Λέκα, θα σας διακόψω λίγο. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί θέλω να ζητήσω και το σχολιασμό των καλεσμένων εδώ. Θα δούμε στο επόμενο μέρος και κάποια στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς, αναπεριφερειακή ενότητα από 12 σταθμούς, και θέλω το σχολείο σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.